Συνταγές της Γεωργίας λέει εδώ, εργαστήριο παραδοσιακών γλυκών και μαρμελάδες και σπιτικές σάλτσες. Γιατί συνταγές της Γεωργίας να πω εγώ? Συνταγές της Γεωργίας είναι της μητέρας μου συνταγές. Έχει χαθεί από τη ζωή και πρέπει να την τιμήσουμε με τις όμορφες συνταγές που είχε και να διαδώσουμε στον κόσμο. Να μας συστήσετε λίγο στον κόσμο, πώς λέγεστε, πού βρίσκεστε και κάνετε όλες αυτές τις, αυτά τα υπέροχα γλυκά που σε λίγο θα δοκιμάσουμε. Είμαστε στην παλιά γέφυρα της Σάρτας, λέγομαι Σπύρος Μπασιάκος, δουλεύω οικογενειακά με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Πολύ ωραία. Και κάνετε τα σπιτικά, γλυκό του σπιτικά κουταλιού. Χωρίς γλυκόζι, χωρίς χρωστικές, χωρίς πικτικά για τις μαρμελάδες. Ωραία, είναι γνησιότατα. Να τα γνωρίσουμε σιγά σιγά. Πάμε, το πρώτο, από εδώ τι έχουμε κοντά. Έχουμε μαρμελάδα δαμάσκινο. Ωραία. Φράουλα. Μαρμελάδα πορτοκάλι. Ναι. Μαρμελάδα περίκοκο. Κουμκουάτ. Νερατζάκι ρολέ, καριδάκι, ντομάτα. Πολύ ωραία. Η οποία ντομάτα μας γίνεται ανάρπαστη. Ντομάτα σε γλυκό. Ντομάτα σε γλυκό και είναι ανάρπαστη. Ελιά. Έχουμε την ελιά, τη δικιά μας ελιά, την αρτινή ελιά. Σε γλυκό. Σε γλυκό. Είναι αυτό που με βάλετε εδώ πέρα, ναι, να ναι, 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 είναι καταπληκτική. Δοκιμάσαι. Τέλεια. Το κάνουμε μόλις εδώ να το δοκιμάσουμε. Το σασουνάκι. Και σφινάκι γίνεται. Εντάξει, θα τα πάρουμε έτσι. Γλυκό όμως έτσι, η ελιά μας είναι γλυκό. Ελιά. Τέλειο. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά δεν είχα ξαναπάει. Είναι πρωτόγνωρο στην πόλη μας. Είναι πρωτόγνωρο, δεν υπάρχει η ελιά. Έχουμε ελιά, αλλά δεν έχουμε γλυκό ελιά. Τελικά δεν το έχουμε έτσι. Έχουμε. Τελικά έχουμε. Υπάρχει και έχουμε και μαρμελάδα ελιά. Πολύ ωραία. Και είχαμε μείνει λοιπόν, σε αυτό που μόλις δοκίμασα. Μανιτάρι, λεμόνι, ναι. Σε γλυκό να το δοκιμάσουμε. Ναι, μανιτάρι σε γλυκό. Και όλα αυτά τα φτιάχνετε εδώ, ε. Όλα αυτά γίνονται εδώ. Από δικά μας, από την περιοχή μας εδώ. Ναι. Μανιτάρι της περιοχής. Όχι, δεν είναι της περιοχής, δυστυχώς, γιατί δεν έχουμε μανιτάρια στην περιοχή μας. Μας βγάζει λίγο μελιτζανάκι. Όχι, με τίποτα δεν το καταλάβαινα. Δεν θα το κατάλαβα. Άμα το έτρωγα κάπου αλλού, δεν θα καταλάβαινα ότι αυτό είναι μανιτάρι. Πραγματικά έβγαλε μελιτζάνα και πολύ ωραίο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το δαμάσκινο. Την κολοκύθα, τη λευκή κολοκύθα. Γι' αυτό είναι γλυκό, έτσι. Αυτό είναι σάλτσα. Α, είναι σάλτσα ντομάτα, έχετε και. Είναι σάλτσα ντομάτα. Με διάφορα λαχανικά, με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Πολύ ωραία. Τις φτιάχνετε και εσείς αυτές. Είναι χειροποίητες. Δεν κάνετε μόνο δηλαδή τα γλυκά. Έτσι να το πούμε. Όχι μόνο γλυκά και θα μπούμε και σε άλλους κωδικούς. Θα μπούμε στο. Άρα έχουμε μαρμελάδες μέχρι στιγμής. Γλυκά του κουταλιού. Και σάλτσες. Και σάλτσες. Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα λουκούμια μας, με τα υποβρύχια μας. Πολύ ωραία. Η σάλτσα με αυτές που μπορείς να τη φας μόλις με δεδομένες. Είναι μια σάλτσα η οποία ζεσταίνεται για λίγο και τη ρίχνουμε στη μακαρονάδα μας και ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε και ένα μαγειρευτό φαγητό. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και όλα αυτά... Λοιπόν, είναι με λαχανικά, είναι με πιπεριά, είναι και με, ελιά. Με δικιά μας ελιά, βασιλικός και μαϊδανός. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, βύσινο μετά, σήκω ντόπιο, σήκω ντόπιο, έτσι, το όριμο σήκω, όχι το άγριο σήκω, το πράσινο. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, να το δούμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Όριμο σήκω από τα κτήματα φούκα. Πολύ ωραία. Υγιεινότατο, δεν έχουμε... χωρίς λιπάσματα, χωρίς ρεαλίσματα, φυτοφάρμακα κλπ. Εξαιρετικά. Και με καριδάκι τα συνοδεύετε, κηδόνι εδώ. Κηδόνι. Το κηδόνι μας, τα φτιάχνουν οι γιαγιάδες μας, ναι, ωραίο. Το νερατζάκι. Νερατζάκι, σωστά. Πολύ ωραία. Νερατζάκι. Φοβερός. Και κάνουμε γύρω στους 45 κωδικούς γλυκά. Καμιά εικοσαριά
σε μαρμελάδα και τρεις κουδικούς έχουμε προς το παρόν τη σάλτσα. Ωραία. Μου είπε πριν ο σεφ ότι θα είστε κι εσείς μαζί σε όλο αυτό μετά που θα φτιάξετε. Θα δώσετε κι εσείς κάποιες δικές σας. Εννοείται. Από τα δικά σας προϊόντα. Προσφέρουμε ήδη. Άρα, τρεις μέρες. Τα βάζει και στα φαγητά του και τα φτιάχνει πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως. Άρα θα τα διευθύνουμε. Είναι ωραία αλκημία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλές πωλήσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχουμε ξανασυμμετάσχει. Βέβαια με άλλο παραγωγό, πάλι που αντιπροσωπεύουμε. Τώρα αντιπροσωπεύουμε τον ενοποιητικό συνεταιρισμό Νεμέας. Είμαστε σε μια συνεργασία 22 ετών και από το 2003 με τον συνεταιρισμό Νεμέας. Έχουμε και δικές μας εμφιαλώσεις ολοκληρώσει μέσα στα χρόνια που είμαστε στο κρασί. Και αν θέλετε μπορούμε να σας βάλουμε να δοκιμάσετε. Εννοείται και θα δοκιμάσουμε και θα δούμε και να δούμε και τι άλλο έχετε εδώ πέρα. Θέλετε να μας τα παρουσιάσετε στην κάμερα του RTV, λοιπόν. Υπάρχει ό,τι είδος σε κρασί μπορείτε να φανταστείτε πλέον, υπάρχει στην κάμα μας. Από λευκό ξηρό, κόκκινο ξηρό, ροζέ ξηρό. Και μετά υπάρχουν και η μίξηρα και η μίγλια κρασιά. Δηλαδή κρασιά τα οποία γλυκίζουν ελαφρά, ανάλογα και τις ποικιλίες των σταφυλιών. Και υπάρχουν και οι μίγλικα. Ο συνδυασμός Νεμέας βγάζει λευκό ξηρό, κόκκινο ξηρό και ροζέ ξηρό. Και κόκκινο ημίγλικο, τα ροζέ και τα κόκκινα είναι από αγιοργήτικο σταφύλι 100% μόνο ποικιλιακά. Το λευκό είναι κυρίως από ροδίτη και σαβατιανό, από τις περιοχές εκεί της Κορίνθου. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα προτείνετε στον κόσμο, ποιο θα μας δείχνετε και ποιο θα δοκιμάζαμε κι εμείς και να μας πείτε ότι αυτό το προϊόν αυτή τη στιγμή το έχουν γνωρίσει περισσότεροι πολίτες. Δηλαδή σε κατανάλωση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εδώ στην έκθεση η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει προς τα ημίγλικα. Εδώ έχουμε μια εμφιάλωση δικιά μας. Το οποίο είναι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω κι εγώ η ίδια. Είναι και καλοκαιρινό κρασί. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι δροσερό. Είναι η χρυσαλίδα μας, το οποίο είναι από τρεις ποικιλίες. Από σειράχα, γεωργίτικο και μοσχοφίλερο. Έχουμε φτιάξει ένα blend το οποίο θα σας βάλω να δοκιμάσετε κιόλας. Είναι ροζέ ημίγλικο ημιαφρόδες. Αυτό πλέον έρχονται και μας το ζητάνε. Και θα σας δώσω και μέσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υγειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο άρωμα. Ναι, όντως. Το βασικό. Έχει πάρα πολύ ωραίο. Και αν το κάνατε και σωστά έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι ωραίο. Είναι πολύ δροσιστικό. Έχει και τις περικάτες, πολύ ωραίο και πολύ όπως το λες. Και εγώ δεν νομίζω να. Δεν είναι και βαρύ. Η επόμενη μέρα είναι πολύ σημαντική. Όχι, από κεφάλι είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ και δεν θα πουλήσαμε. Είναι πολύ γεύση. Και πιο πολύ κάνει λίγο σαν σαβανιζέ. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι ημιαφρόδες. Είναι τα επίπεδα του διοξιδίου που βάζουμε μέσα στην υνοποίηση. Για να το κάνει πιο ευχάριστο και πιο παιχνιδιάρικο στη γλώσσα. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο συνεταιρισμός βγάζει και μοσχοφύλερο, μονοποικιλιακό, τη σειρά Golden Legend. Έχουμε και κάποια παλαιωμένα κρασιά, τα οποία το Νεμέα το Special, το οποίο είναι το νούμερο ένα αγιοργήτικο σε πωλήσεις στην Ελλάδα, είναι 100% αγιοργήτικο, πάρα πολύ καλή σχέση τιμής ποιότητας. Μιλάμε τώρα για ένα κρασί το οποίο κάνει 4,20. Δηλαδή ο καταναλωτής θα ήθελε να το αγοράσει 4,20. Μάλιστα. Έχει το κόκκινο το ημίγλικό του που είναι πάρα πολύ δυνατός κωδικός και αυτός, πάλι από αγιοργήτικο 100%. Και μετά. Πάμε στα πιο premium, τα οποία μεγαλώνει η παλαίωση σε 12 μήνες γαλλικό δρύνο βαρέλι, ένα χρόνο στη Φιάλη, είναι το Κάβα Νεμέα που έχει πάρει και χρυσό στη Γαλλία. Πολύ τίμια κρασιά, είναι κόκκινα, είναι παλαιωμένα. Μιλάμε τώρα για ένα κρασί που είναι κοντά στα 6 ευρώ. Τέλεια, μάλιστα. Αλλά να είναι και ποιότητα το αυτό είναι. Ναι, ναι, η Νεμέα γενικά στα κόκκινα φημίζεται, δηλαδή και στην παγκόσμια αγορά είναι στις πρώτες θέσεις. Και μετά έχουμε το ρεζερβέ, το οποίο είναι με μεγαλύτερη παλαίωση, είναι 2 χρόνια σε γαλλικό δρύνο βαρέλι και άλλα 2 στη Φιάλη. Και πάμε και εδώ, γιατί είναι και η φάτσα. Συγγνώμη, τι να πω, πες και το ρόλο του. Εδώ τώρα έχουμε μια συνεργασία με ένα εινοποιείο από Ρινή Αγιαλία, είναι τα σταφυλιά. Μιλάμε για το μπρουτ, το οποίο είναι τύπου προσέκο, το ελληνικό βερσιόν όμως του προσέκο, με ελληνικές ποικιλίες. Είναι λευκός αφρόδης ίνος. Είναι η βάση που κάνουμε και το Aperol Spritz που είναι της μόδας τώρα το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η βάση εδώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και για το Δήμο και για τους δημάρχους που πρόσφεραν πολλά πράγματα από ό,τι βλέπω στην έκθεση και λειτουργεί
πολύ καλά και ήσυχα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμμετέχει στην περιοχή μας σε έκθεση. Θα θέλαμε να σπείτε δύο παραπάνω λόγο για μια δύσκολη δουλειά όπως τι κάνετε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Εμείς είμαστε ένα νέο γραφείο σχετικά με κάποια άλλα γραφεία τα οποία είναι παλιά. Μια πενταετία έχουμε στο χώρο, αλλά έχουμε όμως στο χώρο πολλά χρόνια πριν σε ταφές εκταφές στα νεκροταφεία του Δήμου Αρταίων. Όπως και τώρα. Θα έρθουμε μετά σε μια τέτοια συζήτηση να μιλήσουμε. Η δουλειά μας είναι δύσκολη δουλειά. Πρέπει να είμαστε κοντά στο συγγενή. Πρέπει να σεβαστούμε τον θανόν για την κηδεία, έτσι. Και πρέπει να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν, γιατί είναι οι τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου που φεύγει και οι οικοί πρέπει να έχουν μια εικόνα όσο μπορούμε το δυνατόν καλύτερη. Καταλαβαίνω. Ναι. Τι παροχές διαθέτει το δικό σας γραφείο και να πούμε πού βρίσκεστε και τηλέφωνο επικοινωνία. Ναι, τα τηλέφωνά μας τα έχουμε και σε κάρτες που μπορούν να περάσουν και από εδώ. Βρίσκεται το γραφείο μας στην Αμβρακίας 2 στην πόλη της Άρτας. Είναι στην είσοδο της Άρτας πάνω. Οι παροχές που κάνουμε είναι πολλές. Μπορούμε να κάνουμε αποταύρωση, να κάνουμε πολιτικές κηδείες, τα έχουμε όλα. Κηδείες, ταφές, πολιτική κηδεία. Δεν ξέρω αν έχετε γνώμη, είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν, δεν θέλουν να πάνε στην εκκλησία. Απ' έξω από την εκκλησία ή σε κάποιο χώρο δικό τους, κάνουμε αυτά. Πάρα πολλοί πολίτες στο τελευταίο διάστημα ρωτούν και βλέπουμε ότι ακολουθούν το δρόμο της αποτεύρωσης. Είναι έτσι, ισχύει. Ναι, γιατί ισχύει, ναι. Ισχύει γιατί υπάρχει μεγάλη συρρήκνωση στα νεκροταφεία. Μετά τα χώματα στην εποχή μας έχουν... είναι πολύ δύσκολα για να λιώσει ένας άνθρωπος φυσιολογικά, όπως τα παλιά τα χρόνια και στα χωριά πάνω, τα οποία στράγγιζαν τα νερά και τα αγκά και τα λοιπά, που παίζουν πολύ παράγοντες ρόλο όσον αφορά το σώμα και προτείνουν και έρχονται και τώρα στο περίπτερό μας εδώ και ρωτάνε γιατί έχουν άγνοια. Η αποτεύρωση πάνε γιατί είναι μια λύση για το μέλλον. Όλες οι άλλες οι χώρες έχουν αποτεύρωση, μέχρι και τα γραφεία τελετών. Πάω στο εξωτερικό και κάθε γραφείο τελετών έχει μια μικρή αποτεύρωση και κάνει τη δουλειά της. Εδώ τώρα όμως έχουμε ένα γραφείο, έχουμε την καύση την κάνουμε στην Αθήνα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κέντρο αποτεύρωσης, το οποίο και μας βολεύει και ο χρόνος είναι περιορισμένος στο να πάμε. Παίρνουμε το νεκρό από την τελευταία στιγμή που μόλις πεθάνει, μας ειδοποιούν οι συγγενείς, τον παίρνουμε, μπαίνει σε ειδικά φέρετρα, να μην έχουν σίδερα μετά 17. Περνάει από κάποια νεκροτομή, αν έχει κάποια σίδερα μέσα, γιατί απαγορεύονται αυτά στην αποτεύρωση. Έτσι. Πηγαίνουμε στην Αθήνα, κάνουμε την αποτεύρωση κατόπιν ραντεβού, επιστρέφουμε πάλι πίσω και φέρνουμε τη στάχτη σε ένα κουτάκι και την παραδίδουμε στο συγγενή. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, πρωτοπόρο για την περιοχή και όχι μόνο, δεν θυμάμαι σε κάποια άλλη έκθεση να συμμετέχουν, αλλά μπήκατε στη διαδικασία και το τολμήσατε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πάντα τολμώ και με ξέρουν εδώ στην Άρτα. Να σας πω την αλήθεια ότι είναι η πρώτη φορά, ήθελα και πέρυσι να μπω, αλλά μερικοί από το οικογενειακό μου περιβάλλον το βλέπαν λίγο αρνητικό. Ναι, εγώ το βλέπω καθαρά επιχειρηματικά. Ναι, θα έρθει περάσει ο κόσμος, θα ρωτήσει τι απορίες έχει, θα τους κατατοπίσουμε. Πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο. Και μετά, εκτός από αυτό, είναι και ένα επάγγελμα. Αν δούμε ότι οι μεγαλύτερες εκθέσεις από τις μεγαλύτερες Αθήνα, Θεσσαλονίκη που γίνονται, είναι με τα γραφεία τελετών. Εδώ, γιατί η πόλη μας να μην το έχει. Έτσι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Και είναι και κάτι που πρέπει να. Όσο και να ακούγεται μακάβριο, αλλά είναι κάτι που είναι συμβαίνει κάτι σε όλους. Πρέπει να γίνει. Ο κόσμος θα ψάχνει όλα και έχει απορίες για όλα. Πέραν από εκεί όμως, αν ξεφύγουμε λίγο από το γραφείο τελετών, κάνουμε ταφές και εκταφές νεκρών. Έχουμε συνεργεία δικά μας, τα οποία όταν φύγει από τη ζωή κάποιος, μπορούμε να πάμε να σκάψουμε, που λέμε, τη δουλειά του νεκροθάφη, να το πω έτσι. Και έχουμε όλο το πακέτο. Ξεκινάμε δηλαδή από την ώρα που θα πεθάνει ο νεκρός, μπορεί να πάρουμε αυτό. Την κηδεία, να πάρουμε τα μνημόσυνα, την ταφή και την εκταφή, αν υπάρχει άνθρωπος μέσα στον τάφο να φτιάνει, κατασκευές ταφείων, τα έχουμε όλα. Είναι ένα πακέτο το οποίο βολεύει, ας πούμε, να πούμε, τους οικείους. Ναι, έρχεσαι σε μια επαφή γιατί έχουμε μια καλή αρχική συμπεριφορά, σεβόμαστε όλα τα πάντα, έτσι. Οι τιμές μας είναι λογικές εκεί που πρέπει να είναι, ανάλογα με τη δουλειά που προσφέρουμε, ναι. Μεγάλη ποικιλία έχουμε και στο γραφείο
από υλικό, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, από υλικό για αυτή τη δουλειά, πιστεύω ότι, εντάξει, προσπαθούμε και πάμε καλά. Προσπαθούμε και πάμε καλά. Γιατί είναι δύσκολο επάγγελμα και δεν μπαίνεις και εύκολα στην πενταετία που είμαστε. Ναι, έτσι. Να είστε καλά, αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στο χώρο που έχει διαμορφώσει εδώ, φιλοξενεί και το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και έχω κοντά μου τον υπεύθυνο της ροής, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Κύριε Κατσαδωράκη, καλησπέρα σας. Τον Αλέξανδρο, μου άρεσε πάρα πολύ το Αλέξανδρος. Αλεξάνδρα, συνονόματι. Σε ευχαριστώ, δεν το κόβω το όνομα, δεν είναι πάρα πολύ ωραία να ακούγονται ολόκληρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είπες ότι είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το λέω μόνο εγώ, γιατί κάναμε όπως γνωρίζεις όλες τις ημέρες ρεπορτάζ, όλη την έκθεση. Μας το είπαν από πολίτες και επιχειρηματίες, έδωσε άλλο τόνο. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Τι θα μπορούσε να κάνουμε στη ζωή αν δεν είχαμε μουσική? Στο αυτοκίνητο, έτσι, στο γάμο, στη χαρά, στη λύπη, παντού έχουμε μια μουσική. Αυτό κάνουμε και εμείς από το Δημοτικό Ραδιόφωνο και θέλαμε στην έκθεση φέτος που αναδημορφώθηκε, άλλαξε λίγο, να έχουμε αυτό το κιόσκι, το δικό μας το περίπτερο και να προσφέρουμε μουσική στον κόσμο αυτή τη ζωντάνια και κυρίως να μας γνωρίσει ο κόσμος, γιατί ήρθαν πολλά μικρά παιδιά. Και λένε, σε ακούμε, λέει, το πρωί σε βάζει ο μπαμπάς στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι ωραίο συνέστημα και είναι και διαφορετικά το να παίζεις και να, ναι, από εδώ που σου δίνουν και άλλο παλμό. Δεν είναι, άλλο το στούντιο και άλλο εδώ κοντά. Έχουμε συνηθίσει εμείς στο ραδιόφωνο να είμαστε μια φωνή, ναι, να μην έχουμε εικόνα. Σπάνια βγαίνουμε έξω στον κόσμο να γνωριστούμε και είναι πολύ ωραίο όταν το κάνουμε αυτό. Ναι. Ωραίο συνέστημα κι αυτό. Δεν στο κρύβω. Τι είπανε ο κόσμος, ο πολίτης, τι μουσικές έπαιξες εσύ? Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω, είναι όλες τις ώρες που είναι κάποιος εδώ και δεν έδειχνε? Όχι, κυρίως συγκεκριμένες... τα απογεύματα. Το πρωί έρχονται και τα σχολεία, έτσι ερχόμαστε λίγο για να γνωριστούμε αυτά τα παιδιά, να έχει μια ζωντάνια. Τα απογεύματα συνήθως, έτσι βοηθάει και η ατμόσφαιρα. Μέχρι την Πέμπτη θα κάνεις κάποια live από εδώ, κάτι για ζωντανή, κοίτα, όταν υπάρχουν τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είχε μια ζωντανή εκπομπή στο στούντιο, βάλαμε το Βαγγέλη το Ρίζο να ακούγεται. Πάρα πολύ. Όταν δεν έχει κάποια ζωντανή εκπομπή, ερχόμαστε εδώ και ξεκινάμε από εδώ και παράγουμε κάποια. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο, από τότε που είσαι υπεύθυνο, είναι υπεύθυνο τη ροή προγράμματο, πόσα χρόνια? Το Δημοτικό Ραδιόφωνο εκπέμπει από το 88, από τα πότα στην Ελλάδα. Από το 2001 έχω αναλάβει εγώ τη μουσική, το στυλ. Έχουμε κλείσει 23 χρόνια μαζί. 23 χρόνια και πολύ ωραία. Το έχετε κάνει παρέα, προσπαθείτε καθημερινά. Ναι, είναι κάτι που θέλαμε να ακούμε εμείς. Αυτό. Θέλαμε να ξυπνάμε στο αυτοκίνητο να ακούμε κάτι. Οπότε επειδή δεν υπήρχε, το φτιάξαμε. Δώσε και ένα μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Μιας και σε γνωρίζουν πρώτη φορά, τουλάχιστον από τη συχνότητα του Άρτη. Όχι για τα πειρατικά τα χρόνια, θα πούμε για τα επίσημα τα χρόνια. Μείνετε κοντά στο ραδιόφωνο, αλλάζει τη ζωή, αλλάζει τη διάθεση. Θα δείτε διαφορά.